διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Καθυστέρησε για λίγο λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο λύθηκε τελικά, και αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την εκπομπή μας, ενώ περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να φτάσει ο καλεσμένος μας, μια ειδική εκπομπή που αφορά τις τράπεζες και κυρίως τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν, ανακεφαλαιοποιήσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά υπέρ τελικά των φορολογουμένων, υπέρ του ελληνικού λαού, έχουν γίνει. Πιο συγκεκριμένα, θα δείξουμε εδώ ότι χάθηκε ένας μεγάλος πλούτος, αφού ξένοι αγόρασαν μόνο με 5,3 δις ένα πλούτο των συστημικών τραπεζών που ξεπερνάει τα 345 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έδωσαν 5 και πήραν 350 δις οι ξένοι. Και δυστυχώς αυτό έγινε με τις ευλογίες των κυβερνώντων, του καθεστώτος που μας κυβερνά. Αυτό έγινε με ευλογίες και αλλαγή νομοθετημάτων, τα οποία ρύθμιζαν τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης, με αποτέλεσμα ο πλούτος αυτός να περάσει σε ξένα χέρια. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, όπως θα δούμε στη συνέχεια στη συζήτησή μας με τον Δημήτρη τον Καρούσο, δεν αποκλείει καθόλου και είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσει την ανάγκη για μια τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση όσον ούπο, όπου να είναι δηλαδή θα έχουμε και τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση, η οποία πραγματικά θα δώσει το πάνω χέρι στις τράπεζές μας να το έχουν ξένοι. Ας ξεκινήσουμε να διαγράψουμε πώς ακριβώς έγινε αυτή η μεγάλη μεταφορά πλούτου των τραπεζών μας στους ξένους επενδυτές. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία. Την ονόμασαν ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, δόθηκαν από τον ελληνικό λαό μέσω του ελληνικού δημοσίου κεφάλαια στις τράπεζες για να μπορούν να έχουν το ποσοστό εκείνο που απαιτεί ο νόμος και τα οικονομικά δεδομένα, να έχουν δηλαδή κεφάλαια στα ταμεία τους τουλάχιστον το 10% του συνολικού κεφαλαίου που διαχειρίζονται μέσω δανείων. Δηλαδή, εάν η τράπεζα διαχειρίζεται φερρυπίν 100 οικονομικές μονάδες, οφείλει στα ταμεία της
να έχει για ασφάλεια των ανθρώπων που καταθέτουν τα χρήματά τους στις τράπεζες. Αν λοιπόν είναι 100 οικονομικές μονάδες στις τράπεζες που συναλλάσσονται με τον κόσμο, πρέπει το 1 δέκατο, δηλαδή αν είναι 100 δισεκατομμύρια, τα 10 δις να υπάρχουν στα ταμεία των τραπεζών. Εφόσον λοιπόν αυτά δεν υπήρχαν, έπρεπε αντίστοιχα να δοθούν κεφάλαια από το κράτος στις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες αυτές τα είχαν ανάγκη. Και τα κεφάλαια αυτά δόθηκαν στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τελικά, σε τελική ανάλυση, ο ελληνικός λαός έδωσε στις τράπεζες συνολικά πάνω από 40 δισεκατομμύρια για να ενισχυθούν τα αποθέματα της. Για την ακρίβεια, δόθηκαν 40,2 δισεκατομμύρια με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Προσέξτε τώρα. Οι τράπεζες αυτές σε επόμενη φάση έπρεπε για δεύτερη φορά να ανακεφαλαιοποιηθούν. Και έγινε αυτό με έναν τρόπο ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μετοχές ξένοι επενδυτές. Δηλαδή, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν μπορούσε πλέον κατά κάποιο τρόπο, και είναι παγκόσμιο φαινόμενο στα οικονομικά χρονικά, να μην έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αυτές τις τράπεζες, στις οποίες έδωσε ήδη 40 δισεκατομμύρια και πλέον. Στη συνέχεια, αυτό που γίνεται είναι μία πολύ μεγάλη μείωση των μετοχών των τραπεζών. Και με αυτές τις μειώσεις έρχονται στη συνέχεια τα ξένα φαν, οι ξένοι επενδυτές, να πάρουν μετοχές, οι οποίες όμως σε πολύ μεγάλο ποσοστό είχαν χάσει την αξία τους. Οι μετοχές έχασαν αξία και έτσι, για παράδειγμα, μία μετοχή η οποία κόστιζε στην Εθνική Τράπεζα 4,3 ευρώ περίπου η μία μετοχή, να κατέβει σε μία τιμή των 2,2 ευρώ. Ανάλογα και στις άλλες τράπεζες, οι μετοχές αυτές μειώθηκαν η αξία τους. Και ιδιαίτερα σε μία περίοδο, καθώς προχωράμε στις ανακεφαλαιοποιήσεις, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα, σε μία περίοδο λίγων ημερών, για την ακρίβεια μόλις 15 εργάσιμες μέρες, από 30 Δεκάτου έως 19 Ενδεκάτου του 15, υπάρχει μία πτώση των μετοχών από 54% έως 90%. Ταυτόχρονα απαγορεύεται να αγοράζουν μετοχές ελληνικοί και φορείς και Έλληνες επενδυτές, και επιτρέπεται μόνο στην Εθνική να παίρνει τέτοιες μετοχές. Οπότε ήρθαν οι ξένοι επενδυτές και αγόρασαν
τις μετοχές σε τιμή λίγο πιο πάνω του μηδενός. Σε τιμές δηλαδή 0,30 και 0,20. Και φτάσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η πτώση των μετοχών μέχρι και 90%, από 54 μέχρι 90%, να μεταφέρει με πολύ λίγα χρήματα, μόλις 5,3 δισεκατομμύρια, να μεταφέρει στους ξένους επενδυτές περιουσία των συστημικών τραπεζών 345 δισεκατομμυρίων. Με 5 αγόρασαν σχεδόν 350 δις. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο, καθώς περιμένουμε από ώρα σε ώρα τον φίλο μας, τον Δημήτρη τον Καρούζο, ειδικό στο θέμα αυτό, και για όσους έχουν πάρει την εφημερίδα Ανάποδα, εκεί υπάρχει ένα εκτενές άρθρο του με τίτλο «Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ένα βαρύτατο οικονομικό έγκλημα». Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον Δημήτρη Καρούσο, τον οικονομολόγο, για να συζητήσουμε το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ένα βαρύτατο οικονομικό έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού λαού, ένα έγκλημα το οποίο μάλιστα στηρίχτηκε και σε αλλαγή νόμου, ούτως ώστε να μπορούν και να προηγούνται ξένοι επενδυτές, ξένοι οικονομικοί φορείς να αγοράζουν τις μετοχές των τραπεζών, τις οποίες φρόντισαν, θα μας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης σε λίγο, οι τιμές αυτές φρόντισαν να είναι πάρα πολύ χαμηλές, να χάσουν δηλαδή την αξία τους μέχρι και 90% σχεδόν. Ποιοι άραγε κίνησαν την αλλαγή αυτού του νομοθετικού πλαισίου, η οποία πρέπει να πούμε ότι άλλαξε τον νόμο ο οποίος μιλάει για το πώς γίνονται οι ανακεφαλαιοποιήσεις και πώς λειτουργεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών. Και ειδικά τον νόμο αυτόν, στο σημείο που έλεγε ότι δύναται το Ταμείο να δεχθεί, δύναται να δεχθεί τις τιμές που θα προκύψουν, αλλάζει αυτή η φράση. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη, μόλις είναι στο στούντιο και είναι δίπλα μας. Η φράση αυτή λοιπόν να αλλάξει και να γραφτεί στο νόμο: το Ταμείο δέχεται, δέχεται δηλαδή, λέει η τροποποίηση του νόμου, τις τιμές που θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών. Και ήδη ο Δημήτρης είναι δίπλα μας, ο καλησπέρα, Δημήτρης Καρούσος, καλώς τον, ναι, ο οικονομολόγος, για να του θέσουμε και το πρώτο ερώτημα. Αλήθεια, αυτή η αλλαγή στη φράση του νόμου γίνεται από την Ελληνική Βουλή, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αλλάζει ο νόμος. Αλλάζει ο νόμος, ναι. Ποιοι τον κινούνε? Είναι κάτι που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς ή με την Τρόικα? Γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή? Προφανώς, όπως μπορεί να καταλάβει, όπως μπορεί νομίζω να καταλάβει ο καθένας, η αλλαγή έχει διπλή σημασία, έτσι, η αλλαγή στο νόμο αυτό. Πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει να καλύψει το Ταμείο, ώστε να το καλύψει σε εισαγωγικά, χρησιμοποιούμε τη λέξη, έτσι, να καλύψει το Ταμείο σε εισαγωγικά, ώστε να μπορεί να δεχτεί ακόμα και μια εξευτελιστική τιμή στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, κάτι που έγινε, έτσι. Κάτι που έγινε τελικά. Και δεύτερον, να απαλλάξει από τυχόν ευθύνες ποινικές ή όποιες άλλες υπάρχουν όσους ανθρώπους θα υπογράψουν ή θα αναγκαστούν να υπογράψουν. Μάλιστα. Γιατί και κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να υπογράψουν κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν, μάλιστα. Δεν πάει να πει ότι. Δηλαδή, κάποιος που σίγουρα ξέρει ότι με την υπογραφή του δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του κράτους, μπορεί να έχει και πρόβλημα να υπογράψει κάτι τέτοιο. Έτσι. Οπότε, μάλιστα, πρέπει και αυτός να νιώσει
κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά καλυμμένος, έτσι. Γιατί θα μπορούσαν να γίνουν διάφορα μέσα. Και θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να υποβάλουν στάσεις, να πούνε, ξέρεις κάτι, κάποιο μέλος θα μπορούσε να πει: εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δημήτρη, μια και μας πήραν τηλέφωνο αν θα γίνει η εκπομπή και την περιμένουν αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή, την οποία την ανακοίνωσα από τις 4.30 περίπου, 3, από τις 2.30 περίπου, θέλω στην αρχή να δώσουμε κάποιους ορισμούς για να είναι κατανοητά στους ακροατές μας. Για παράδειγμα, τι είναι το ΤΑΦ Χ σίγμα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών. Ναι, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πες το όπως θες. Εκεί δυστυχώς θα είναι το ταμείο που, να το πούμε, θα περνάνε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γιατί θέλω να δώσω την πληροφορία ακριβώς, αλλά δυστυχώς δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θέλω να πω, δεν θυμάμαι λειτουργία τι. Λειτουργία του, τι είναι όχι, αυτό. Όχι, θα πω. Έχει περάσει ένας συγκεκριμένος νόμος, το νόμο δεν θυμάμαι τώρα. Και να ζητήσω και συγγνώμη κιόλας από τους ακροατές μας. Είμαι με ίωση, είμαι με πονόδοτο, είμαι με αντιβίωση. Δηλαδή αυτή βλέπω, στιγμή βλέπω αμοξύ. Ναι, είμαι με την αντιβίωσή μου, ήρθα παρέα. Και αν η φωνή μου είναι κάπως περίεργη, δεν είμαι και τόσο καλά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς τον νόμο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας νόμος που έχουν περάσει, ο οποίος μάλιστα υποδηλώνει και πότε θα φεύγουν τα λεφτά που θα μαζεύονται από τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό δεν θυμάμαι. Δηλαδή, υπάρχει νόμος που λένε, ξέρεις κάτι, μέσα σε 7-10 μέρες το πολύ, τα χρήματα που θα μαζεύει το ταμείο θα φεύγουν. Φεύγουν, θα πηγαίνουν να πληρώνονται δόσεις. Μάλιστα. Δεν είναι τραγικό. Ο νόμος μήπως 43-46 του 2015. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτός ή κάποια παράγραφο. Αυτός είναι που αλλάζει, ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτός ή είναι κάποια παράγραφο. Εν πάση περιπτώσει. Και αποδύναται να δεχτεί, λέει, θα δέχεται. Ναι. Το τραγικό είναι ότι έχουν ρυθμίσει, αυτό θέλω να πω, ότι έχουν ρυθμίσει τα πάντα με τέτοια λεπτομέρεια, ώστε έχουν ορίσει ότι, ξέρεις κάτι, με το που θα μαζεύουν τα λεφτά στο ταμείο, μέσα σε 7-10 μέρες πρέπει να φεύγουν τα λεφτά. Είναι τραγικό. Έχουν ρυθμίσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, έτσι. Μάλιστα. Με κάθε λεπτομέρεια. Μάλιστα. Δηλαδή, το ταμείο αυτό θα ιδιωτικοποιεί τα πάντα, θα μαζεύει τα πάντα και ό,τι μαζεύεις, δηλαδή φοβούνται μην τυχόν και μείνει κάτι παραπάνω, μείνει 15-20 μέρες στα δικά μας τα ταμεία. Μάλιστα. Σε 10 μέρες, δηλαδή, θα πρέπει ό,τι μαζεύει αυτό το ταμείο να αναχωρεί. Να εκπατρίζεται. Να φεύγει από εδώ. Και μίλησα εδώ με βάση το άρθρο σου για το τι είναι ανακεφαλαιοποίηση. Είναι να δίνονται από το δημόσιο στις τράπεζες κάποια δις, τα οποία να φέρνουν τα αποθέματα που πρέπει να είναι το 10% των κεφαλαίων. Ναι, δηλαδή να το εξηγήσουμε έτσι με απλά λόγια για να μην μπλέξουμε, για να μην μπλέξουμε τον κόσμο, γιατί και εγώ αυτό το άρθρο το έγραψα, θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου, να σε ρωτήσω και εγώ. Είναι πολύ καλό άρθρο και πολύ απλά γραμμένο. Αυτό σοφά, προσπάθησα να το δώσω στον απλό κόσμο να καταλάβει. Και βέβαια υπήρχε και ο περιορισμός των 1.800 λέξεων, φυσικά δεν μπορούσα να το γράψω σε 1.800 λέξεις, βγήκανε αρκετές παραπάνω και πάλι δεν το γράψα όπως θα ήθελα, γιατί λείπουν κάποια πράγματα από μέσα. Βέβαια ο καλός εκδότης του Ανάποδα βρήκε τη λύση, προκειμένου να κόψει κάτι από το άρθρο, άλλαξε τη γραμματοσειρά, οπότε είναι πίκνωση, όλο το άρθρο πίκνωση. Και πίκνωσε, γιατί δεν μπορείς να τα πεις σε 1.800 λέξεις και πάλι ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, αφού το έχεις διαβάσει, θα πω για αυτό που μου είπες τώρα για το είσαι ανακεφαλοποίηση, θα το πω, είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, δεν την ξεχνάω την ερώτησή σου, αλλά θέλω να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση, έτσι σαν επειδή το διάβασες, να σου πω το εξής, να σε ρωτήσω το εξής. Κατάλαβες την κεντρική ιδέα, αυτό που ήθελα να περάσω, δηλαδή ήταν κατανοητό στον κόσμο ότι ήθελα να περάσω ότι τη μεταφορά πλούτου που έγινε. Δηλαδή, το διάβασα και μετά το μελέτησα. Την κεντρική ιδέα την έχουμε καταλάβει. Κράτησα σημειώσεις και την κεντρική ιδέα ήδη την έχω μεταδώσει. Την έχεις μεταδώσει κιόλας. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι και με αλλαγή νόμου και με μια σειρά από διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις αρχικά μαζέψαν τα λεφτά του κόσμου. Μπράβο, μπράβο. Και στη συνέχεια τα δώσαν στους ξένους. Δηλαδή, τα μοιράσαν στους ξένους. Οι οποίοι δώσαν 5,3 δις. Μπράβο. Και πήραν 345. Αυτό είναι σαφές, νομίζω. Το έκανα σαφές. Είναι σαφές και δηλαδή, το εξήγησα πώς έγινε. Εμένα αυτή ήταν η αγωνία μου, να καταλάβει απλώς ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήθελα να καταλάβει ότι η ανακεφαλαιοποίηση, καταρχήν για να σου απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι αυτό που λέμε όταν το περίφημο Court Hear 1, δηλαδή ο λόγος των ιδίων βασικών κεφαλαίων των τραπεζών,
προς τα χορηγούμενα δάνεια, δηλαδή προς το δανειακό παύλα επενδυτικό άνοιγμα, να είναι μεγαλύτερος από 8 με 10%. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια λοιπόν? Παράδειγμα λέμε, αν έχουμε ας πούμε... Η τράπεζα έχει ένα δανειακό άνοιγμα ένα δισεκατομμύριο. Για να είναι 10% πρέπει να διαθέτει στα ταμεία της 10 δις, έτσι, για να υπάρχει αυτός ο λόγος να διατηρείται. 100.000 αν είναι ένα δισεκατομμύριο. Το 10%. Το 10% είναι 100.000. Όχι. Λέω, πρέπει να έχει 10 δις ας πούμε, για να πεις ότι θα δώσει το 10% που θα είναι ένα δις. Αν πέσουν κάτω από το, αν πέσει κάτω από το 10 δις, τότε λέμε πόσο έπεσε ρε παιδιά. Γιατί προσέχετε να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Το ότι χρειάζεται να κεφαλαιοποιήσει μια τράπεζα δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου χρήματα. Έτσι. Όχι, βέβαια, δηλαδή, έχει αυτό. Πέσει αυτός ο λόγος, ένα κλάσμα είναι, ναι, μια διαίρεση είναι, ναι, στην ουσία. Ναι, ναι. Έχει πέσει, δηλαδή μπορεί να χρειάζεται 10 δις η τράπεζα, για παράδειγμα, να κρατάει συσσαγωγικά στα ταμεία της και να έχει 9,5 δις, να χρειάζεται μόνο μισό δις. Δεν πρέπει να πει ότι δεν έχει καθόλου λεφτά. Μάλιστα. Μπορεί βέβαια να έχει χάσει και τα λεφτά, να χρειάζεται, ναι, 10 δις και να έχει ένα δις, όπως να της λείπουν 9. Πάντως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε και εξετάζεται κατά περίπτωση. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου κεφάλαια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό που ήθελα να πω εγώ, που ήταν η ανησυχία μου και ήθελα να περάσω στον κόσμο, ήταν να καταλάβει αυτή τη μεταφορά πλούτου. Yeah. Δηλαδή, η ανακεφαλαιοποίηση λοιπόν μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει με τον τρόπο που έγινε. Για παράδειγμα, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, να την πω έτσι, στην Αμερική, όταν γίνανε ανακεφαλαιοποίησεις, δεν επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος. Αυτός ο τρόπος ήταν πρωτοτυπία της Ελλάδας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, και έτσι λοιπόν τι βλέπουμε, πώς έγινε ανακεφαλαιοποίηση παρόμοια στην Αμερική? Μπήκε το κράτος. Το κράτος, έτσι. Σε μια καπιταλιστική χώρα μπήκε το κράτος. Πήρε τις τράπεζες, διασφάλισε τις καταθέσεις, έτσι. Δεν έχασε κανένας κάτι. Πήρε τις τράπεζες λοιπόν το κράτος, τις εξηγίανε και αφού τις εξηγίανε, τις έβγαλε προς πώληση. Φυσικά έβγαλε με κέρδη. Πάνω από 100%. Μάλιστα. Τα οποία κέρδη αυτά επιστρέψαν στα κρατικά ταμεία. Μάλιστα. Το οποίο είναι κέρδη του ίδιου του λαού. Κέρδη του ίδιου του λαού. Ναι, και αυτό το έκανε. Ενώ εμείς δώσαμε 40,2 δις. Τι κάναμε? Επιλέξαμε και το επιλέξαμε. Εγώ το βάζω εισαγωγικά. Εγώ δεν θέλω να πιστεύει ο κόσμος αυτό που λέω εγώ. Ο κόσμος ας διαβάσει αυτά που λέω εγώ. Ας διαβάσει από άλλους και ας κρίνει μόνος του τελικά τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Εγώ το επιλέξαμε λοιπόν, θα το βάλω εισαγωγικά. Βλέπω τι έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα στην αρχή μας είπανε ότι ξέρεις χρειάζονται 50 δις οι τράπεζες. Βάλαμε λοιπόν εμείς τα αρχικά κεφάλαια. Έτσι, τα αρχικά νομίζω ήταν τα 40 τα πρώτα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. 40,2. 40,2, μπράβο, βοήθησε με γιατί είμαι και άρρωστος. Τα 40,2 λοιπόν, τα βάλαμε εμείς στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση και πρόσεξε να δεις τι κάναμε. Πήραμε λοιπόν τον έλεγχο, πήραμε λοιπόν το σύνολο των μετοχών, αλλά δεν μας αφήσαν να αλλάξουμε διοικήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά μας είπαν ότι πτωχεύσαμε, αλλά ξέρεις, αφήνουμε τους ίδιους γιατί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν τους ρωτήσαμε. Δηλαδή εμποδίστηκε ο έλεγχος των τραπεζών, ναι, αν και τους δώσαμε τα κεφάλαια και που χρειαζόταν. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άρα λοιπόν τι έγινε? Αφού γίνεται αυτό το πράγμα, έρχεται η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση και πρόσεξε, γίνεται μια σειρά, εγώ θα τους βάλω πάλι σε εισαγωγικά τη λέξη, μια σειρά μεθοδεύσεων έχουμε και το οποίο τι βλέπουμε? Βλέπουμε να γίνεται τυχαία, όχι, βλέπουμε οι τιμές των μετοχών να πέφτουν στο χρηματιστήριο. Έτσι. Και αυτό έχει τη σημασία του. Μάλιστα. Τώρα πέσανε τυχαία, δεν πέσανε τυχαία, αυτό το ξέρει ο κόσμος, να σου απαντήσει μόνος του ο κόσμος. Και έτσι ξαφνικά τι έχουμε? Μέσω της πτώσης των μετοχών να χρειάζεται και άλλη ανακεφαλαιοποίηση να γίνει, να μας πούνε ότι ξέρεις κάτι, χρειάζονται και άλλα κεφάλαια στις τράπεζες. Και τελικά οι επόμενοι επενδυτές εισαγωγικά που θα αγοράσουν, αγοράσανε πολύ φτηνότερα αυτό που είχαμε αγοράσει εμείς στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση. Άρα λοιπόν τι έγινε? Με απλά λόγια, εμείς στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση δώσαμε ένα παχτολό χρημάτων, το μεγαλύτερο μερίδιο ας πούμε το δώσαμε εμείς και γίνανε οι επόμενες ανακεφαλαιοποίησεις και απλά τι γινόντουσαν? Κάθε ανακεφαλαιοποίηση γινόταν με discount. Δηλαδή, ναι, με μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις. Εδώ έχω ένα ερώτημα. Ναι, να μου το κάνεις. Οπότε τι γινόταν σε αυτό? Εκπτώσεις που ξαφνικά μία μετοχή που ήταν 4,29 έπεσε στο 2,2. Φέρνω παράδειγμα την Εθνική Τράπεζα. Σωστά. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Πώς έγινε αυτή η πτώση? Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τι παρατηρούμε. Όταν έγινε λοιπόν η πρώτη
στο 4,29. Έρχεται λοιπόν η πτώση του χρηματιστηρίου. Γι' αυτό λέω τυχαία ή όχι, ας το κρίνει ο κόσμος. Έρχεται η πτώση του χρηματιστηρίου και ταυτόχρονα, αφού έχει γίνει μια τεράστια πτώση στο χρηματιστήριο, μας λένε, ξέρετε κάτι, δεν σας είχαμε πει ή προέκυψαν και άλλες ζημιές και θέλουμε και άλλα χρήματα για τις τράπεζες. Και τότε είπαν οι επενδυτές, ναι, μα καλά, δεν μπορούμε να σου πληρώσουμε 4,29 τη μετοχή, γιατί μέσα στο χρηματιστήριο έχει 2,29. Άρα βλέπεις λοιπόν πως συνδέονται τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή τότε ο επενδυτής, για αυτό σου λέω, είχε προηγηθεί λοιπόν η πτώση, τυχαία ή όχι, ας το κρίνει ο κόσμος, και έρχεται μετά ο υποψήφιος επενδυτής και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα πληρώσω 4,29 που πλήρωσες εσύ στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, γιατί η τιμή μέσα στο χρηματιστήριο έχει 2,29 για παράδειγμα. Ναι. Εγώ θα πληρώσω αυτή την τιμή. Ήτανε 4,29 και η τιμή κατέβηκε στο 2,2. Στο 2,2, 2,24, 2,2. Αυτό που με ενδιαφέρει, Δημήτρη, ναι, επειδή είναι συμπαραμαρτούν φαινόμενο, είναι ότι από τις 30 Οκτωβρίου του 2015 έως τις 19 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, δηλαδή μέσα σε 19 μέρες, δηλαδή λιγότερες από 15 εργάσιμες, έχουμε μια πτώση των μετοχών της τάξεως από 54 έως 90%. Ναι. Ποιος την όρισε αυτή την πτώση, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, μέσα στο χρηματιστήριο? Μέσα στο χρηματιστήριο, ναι. Γίνεται τώρα πόσο τυχαίο ήταν, πόσο σκόπιμο, πόσο, ας το ψάξει όποιος θέλει να το ψάξει να το βρει περισσότερο. Αυτό έγινε. Οπότε ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, όλες οι κρίσεις, το έχω δει στην καριέρα μου, ναι, και το συνεχίζω να το βλέπω. Το ερώτημά μου είναι, την τιμή μιας μετοχής την ορίζει η διοίκηση της τράπεζας? Την τιμή εννοείς που έχει μέσα στο χρηματιστήριο? Ναι. Όχι, όχι. Πώς πέφτει. Όχι, όχι. Οι τιμές στο μέχρι 90%. Μπορεί να πέσει και παραπάνω. Μπορεί να πέσει και 99,9. Ναι, έχει... Το δέχομαι, αλλά. Αλλά τις τιμές, κοίταξε, τις τιμές στα χρηματιστήρια τις ορίζει ο αόρατος νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Μάλιστα. Ναι. Αυτό λένε τα βιβλία, αυτό λέει και η πρακτική. Έτσι. Ναι, δηλαδή, το ξέρω αυτό. Δηλαδή, αν βγαίνει ο άλλος, αν η προσφορά, δηλαδή αν τα πολλούμενα τεμάχια, για να σου το πω απλά, είναι πολύ περισσότερα από τα τεμάχια που ζητάνε για αγορά από τους αγοραστές, η τιμή φυσικά θα πέφτει συνεχώς. Γιατί ο άλλος που θέλει να πουλήσει, για παράδειγμα, αν εσύ θες να πουλήσεις, να το πω απλά, αν εσύ θες να πουλήσεις 1 εκατομμύριο τεμάχια, μιας οποιοσδήποτε μετοχής, όχι τραπεζικής, οποιοσδήποτε μετοχής, θες να πουλήσεις εσύ 1 εκατομμύριο τεμάχια και υπάρχουν για αγοραστές μόνο για 500.000 τεμάχια, έτσι, τα υπόλοιπα 500.000 που περισσεύουν και που εσύ θες να τα πουλήσεις οπωσδήποτε, αναγκαστείς να τα πουλήσεις, να κατεβάζεις την τιμή. Μάλιστα. Όταν και εσύ κατεβάζεις την τιμή, αυτό το βλέπουν οι υποψήφοι αγοραστές και βγαίνουν και αυτοί χαμηλότερα και ζητάνε χαμηλότερα. Ενώ ίσως να ήταν και διαθετημένοι να πληρώσουν και λίγο ακριβότερα. Άρα αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Και έτσι κάπως πέφτουν. Δεν σου συζητάω τώρα το γεγονός να έχει γίνει υποτιμητική κερδοσκοπία, που εκεί πέρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Έτσι είναι τελείως κατευθυνόμενη η τιμή και εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα. Αλλά έτσι γίνονται. Άρα λοιπόν, όταν οι τιμές των μετοχών έχουν πέσει τόσο πολύ, γι' αυτό σου λέω και συνηθίζω να το λέω σε όλες μου τις συνεντεύξεις, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος που με ακούει, ότι όλες οι κρίσεις που έχω δει εγώ στην καριέρα μου, που ξεκίνησα να δουλεύω στα χρηματιστήρια από 23 χρονών, δηλαδή δεν είχα τελειώσει ακόμα, ήμουν λίγο πριν τελειώσω και κάνω το μεταπτυχιακό, όλες οι κρίσεις βασίζονται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι υποτιμητική κερδοσκοπία, έτσι, και ο άλλος είναι μια χρεοκοπία. Τώρα και η χρεοκοπία συνήθως, δηλαδή το σύστημα, δεν επιλέγει και καινούργια όπλα. Έτσι. Πάντα οι χρεοκοπίες, ξέρεις, από ότι προέρχονται από ένα σκάσιμο φούσκας ακινήτων. Μάλιστα. Το ίδιο έγινε στην Πορτογαλία. Το ίδιο έγινε στην Ισπανία. Το ίδιο γίνεται τώρα στην Κίνα. Δηλαδή σκάει φούσκα ακινήτων εκεί πέρα στην Κίνα. Δεν αλλάζει το story. Το story, αν θες να το δεις στο βάθος, είναι το ίδιο πράγμα. Η κρίση μεγάλη που μας ήρθε από την Αμερική έγινε από τη φούσκα ακινήτων, έτσι, την κερδοσκοπία μετά που επικράτησε στα χρηματιστήρια. Όλα είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, έχουμε μία πτώση. Γιατί έχουμε πτώση τιμών στο χρηματιστήριο, είτε σκόπιμη, είτε τυχαία, είτε ό,τι θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Ο καθένας σας δώσει τη δική του ερμηνεία. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται σκόπιμα όλα αυτά, αλλά okay, είναι η δική μου άποψη αυτή. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Πέφτουν οι αξίες. Τι σημαίνει πέφτουν οι αξίες? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν εσύ έχεις φτιάξει μια εταιρεία, η οποία είναι καλή εταιρεία και έχει στα ταμεία της 10 εκατομμύρια ευρώ.
και πέσει η τιμή της στο χρηματιστήριο κατά 90% για τον οποιοδήποτε λόγο. Γιατί, όχι γιατί φταίς εσύ και η εταιρεία σου. Η εταιρεία σου είναι καλή. Έγινε μια παγκόσμια κρίση, έχει συμπαρασύρει όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου και πέφτει και η τιμή της μετοχής της δικής σου εταιρείας. Και φάει μια πτώση 50, 60, 70, 80%. Δεν σημαίνει ότι εσύ τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είσαι στο ταμείο σου δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Τι έχει γίνει όμως, πρέπει να δεις το σημαντικό ποιο είναι. Έχει πέσει η αξία της τιμής της μετοχής σου. Άρα, αν ο κερδοσκόπος το δει, μπορεί να σε εξαγοράσει. Και εσύ έχεις μείνει ακάλυτος, μπορεί να εξαγοράσει την εταιρεία σου και να έρθει να σου χτυπήσει ένα πρωί την πόρτα και να σου πει σηκωφή γιατί την έχω αγοράσει. Έχω τόσες μετοχές. Έχω τόσες μετοχές και εσύ να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Άρα εσύ, γιατί άλλο πέφτει ουσιαστικά η τιμή. Ουσιαστικά σου παίρνει αυτό το κεφάλαιο των 10 εκατομμυρίων. Σου παίρνει το κεφάλαιο των 10 εκατομμυρίων, ναι, που το έχεις μέσα. Εσύ δεν έχεις χάσει. Η εταιρεία σου είναι καλή. Το κεφάλαιό σου υπάρχει στο ταμείο. Αυτό έγινε και με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, πέφτανε οι τιμές των μετοχών, φτάσανε κοντά στο μηδέν. Έτσι. Αλλά αγοράζαν οι ξένοι επενδυτές εισαγωγικά τζάμπα. Εδώ τώρα είναι το ερώτημα. Εμείς τα λεφτά τα είχαμε δώσει. Απαγορεύεται όμως τους Έλληνες να αγοράσουν. Μπράβο. Αυτό γιατί έγινε. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ρωτήσουμε. Αυτό είναι άλλη παγκόσμια. Έγινε με νόμο, άλλη πρωτοβουλία. Ναι, άλλη, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, εκτός νομίζω την περίπτωση της Εθνικής. Εκτός από την Εθνική. Το γράφουμε στο άρθρο αυτό. Εκτός από την περίπτωση της Εθνικής, απαγορεύτηκε και δια νόμου, το οποίο είναι τραγικό. Έτσι δεν έχει συμβεί πουθενά. Δηλαδή, να θες να αγοράσεις. Να αγοράσεις και να μην σε αφήνουν. Να μην σε αφήνουν. Επειδή είσαι Έλληνας, έτσι. Ενώ οι ξένοι αγοράζουν. Ναι, μια χαρά. Να μας πάρουν τον πλούτο. Ναι, αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Έτσι. Στο λέω δηλαδή σε κανένα χρηματιστήριο του κόσμου να ζητάνε ταυτότητα και να σου λένε ότι ξέρεις κάτι, αν είσαι Έλληνας, απαγορεύεται να αγοράσεις. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό. Και είναι τραγικό για πολλούς λόγους. Γιατί ξέρεις κάτι, υπήρχαν άνθρωποι, επενδυτές, που είχαν δώσει τις αποταμιεύσεις σου, τις είχαν εμπιστευτεί σε ένα τραπεζικό σύστημα, είχαν αγοράσει μετοχές και θα μπορούσαν να αγοράζανε και αυτοί χαμηλότερα. Έτσι, για να κάνουν το λεγόμενο μου agent. Εντάξει, είναι μία λάθος τακτική, εγώ δεν συμφωνώ ποτέ με αυτή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ίσως και να έπρεπε να το κάνουν. Δηλαδή να μετριάσουν τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν έχω αγοράσει στα 10 ευρώ και η τιμή της μετοχής έχει πέσει στο 1 και έχω τη δυνατότητα να αγοράζω, μετριάζω τη ζημιά μου. Έτσι, δηλαδή, έχω ένα μέσο όρο πολύ χαμηλότερο. Άρα μετριάζω αυτές τις μετοχές. Μετριάζω τη ζημιά μου. Αλλά δεν με αφήσανε να αγοράσω. Η απώλεια, λέει, του δημοσίου, ένας υπέρτιτλος εδώ στο άρθρο σου, έφτασε περίπου τα 50 δις. Και έτσι οι ζημιές αγγίζουν στο 96% περίπου. Ναι. Μπορείς να μου το αναλύσεις λίγο εκεί για 1-2 λεπτά. Ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή είναι τα λεφτά που δώσαμε και ξέρεις, μετρώ μόνο τα χρήματα που έχουμε δώσει από τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις. Δεν μετρώ τα προηγούμενα χρήματα, δεν μετρώ τίποτα άλλο. Μετρώ τη ζημιά που έχει γίνει από τις 3 ανακεφαλαιοποιήσεις. Μετρώ βέβαια και τη ζημιά, το γράφω νομίζω στο άρθρο μου παρακάτω, μετρώ και τη ζημιά που έχει γίνει στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν επενδυτές, έτσι, ήταν επενδυτές στις τράπεζες, οπότε με τέτοια καταστροφή που έγινε, με τόσο μεγάλη πτώση, και τα ασφαλιστικά μας ταμεία φυσικά υπέστησαν ζημιές. Δεν τους έφτανε λοιπόν το κούρεμα των ομολόγων. Άρα και τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ευρύτερα ο δημόσιος τομέας, έχει υποστεί ζημιές από την καταστροφή αυτή που έγινε στις τράπεζες και από τη μέθοδο, σε εισαγωγικά, που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί για να γίνουν οι ανακεφαλαιοποιήσεις στην Ελλάδα. Μια, σου μιλάω, παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι. Και ξέρεις κάτι, θέλω να πω εδώ και το σημαντικό. Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν το επίμαχο χρονικό διάστημα, έτσι. Δεν ήταν μία κυβέρνηση. Αν πάρουμε από την αρχή, από την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, θα δούμε ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις. Εξίσου το ίδιο φταίνε για μένα. Και θα μου επιτρέψεις εδώ, αγαπητέ Δημήτρη, να σκιαγραφίσω αυτή την πορεία των 3 ανακεφαλαιοποίησεων και να καταλήξω με το ερώτημα εάν τελικά επίκειται ενδεχομένως και μία τέταρτη. Και το πριν το κάνω αυτό, θέλω μια σύντομη πληροφόρηση να μας πεις τι είναι το βιβλίο προσφορών. Ναι. Με βάση το οποίο θα αποφασίσει το ταμείο, ας πούμε. Ναι. Το βιβλίο προσφορών δεν είναι τίποτα άλλο, έτσι το λέμε. Πάνε, ας πούμε, οι υποψήφοι επενδυτές, καταθέτουν, ας πούμε, τις προσφορές τους. Αυτές οι προσφορές κάπου γράφονται, γι' αυτό το ονομάζουμε βιβλίο. Εγώ προσφέρω δηλαδή για αυτή τη μετοχή. Εγώ προσφέρω αυτό το ποσό και θέλω να αγοράσω αυτά τα τεμάχια, για παράδειγμα. Έτσι.
κάνουν εκεί πέρα τις προσφορές τους και από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε εταιρείας, γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο στις τράπεζες, αυτό γίνεται παντού, σε όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις, όλες τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή εδώ οι ίδιες οι τράπεζες καθορίζουν μια τιμή? Όχι, όχι, όχι. Πάνε και δίνουν, όταν ακολουθεί η διαδικασία του βιβλίου προσφορών, book building λέγεται αυτό, τι λέμε, ότι πάει κάθε επενδυτής, εγγράφεται και λέει: εγώ θέλω να αγοράσω. Αγοράζω τόσα τεμάχια σε αυτή την τιμή, για παράδειγμα. Πάει ένας άλλος επενδυτής, λέει: εγώ αγοράζω τόσα τεμάχια σε αυτή την τιμή. Και βγαίνει τελικά. Ποια τιμή είναι συμφέρουσα. Βγαίνει τελικά για την εταιρεία, μια τιμή. Δηλαδή για την τράπεζα. Ναι, και η εταιρεία, η εκάστοτε εταιρεία αποφασίζει μετά αν, σε ποια τιμή θα τη δώσει. Ποια, αν τη συμφέρει, αν η διαδικασία που προέκυψε από το βιβλίο προσφορών είναι συμφέρουσα. Γι' αυτό και ήταν η αλλαγή του νόμου. Κατάλαβε. Δηλαδή, εκείνο τη λεξούλα το δύνατε. Που το δύνατε, έφυγε και, είπε, λέει, δέχεται. Δέχεται, ναι, δηλαδή, είπε δέχεται. Είναι, θα μπορούσε κάλλιστα να μην δεχτεί. Να μην δεχτεί. Υπήρχε η εναλλακτική λύση να μην δεχτεί. Σκιαγραφώ λοιπόν τώρα, με βάση τα όσα έχω διαβάσει, αυτή τη διαδικασία από την πρώτη μέχρι και την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Αρχικά, στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δίδονται συνολικά στις τράπεζες άλλο ποσό στην κάθε μια, αλλά το σύνολο είναι περίπου 40,2 δις. Και έρχεται η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση. Σημειώνουμε βέβαια ότι παρά το γεγονός ότι δίδει το δημόσιο αυτά τα λεφτά, δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω στις τράπεζες τις οποίες χρηματοδότησε. Αυτό είναι βασικό. Είναι βασικό. Έρχεται η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση. Στη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση, και εδώ πάλι έχουμε μια πρωτοτυπία, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κάνει χώρο, λένε εδώ, σε ξένους επενδυτές για να αγοράσουν τώρα στη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση μετοχές, και οι τιμές αυτών των μετοχών μπαίνουν σε μια μεγάλη διαδικασία έκπτωσης από 43 έως 82% και συνολικά το δημόσιο, το τάφι σήμα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από 85% θα φτάσει στο 56. Δηλαδή υπάρχει μία μείωση του συνολικού του δημοσίου ποσού, ας το πούμε, κατά το 1 τρίτο. Είναι ακριβώς το 1 τρίτο, δηλαδή το χάνει το δημόσιο. Και ερχόμαστε στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, όπου βλέπουμε ότι μέσα σε 20 μέρες, 15 εργάσιμες μέρες και λιγότερο, από 30 Οκτωβρίου ως 19 του Νοεμβρίου του 2015, μία πτώση των μετοχών από 54 έως και 90%. Ενώ απαγορεύεται άλλη πρωτοτυπία πολύ σημαντική, να αγοράζουν οι Έλληνες αυτές τις μετοχές που έπεσαν τόσο χαμηλά. Και έτσι γίνεται η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστικά με ελάχιστα σχετικά χρήματα, με το 5,3 δις, οι ξένοι αποκτούν πλούτο των συστημικών τραπεζών 40-πλάσιο, δηλαδή με τα 5 παίρνουν περιουσία 345 δισεκατομμυρίων. Αυτή είναι η πορεία, διόρθωσε με κάπου. Όχι, όχι, δεν κάνεις, είναι έτσι όπως ακριβώς το λες. Είναι και με βάση τα κείμενά σου που διάβασα. Ακριβώς το λες. Και σε ρωτώ, υπάρχει περίπτωση να μας πούνε πάλι ότι πρέπει να γίνει ξανά ανακεφαλαιοποίηση? Ναι, εγώ το πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση. Το πότε δεν ξέρω. Που σημαίνει ότι θα μας πάρουν και άλλα οι ξένοι. Που σημαίνει ότι θα κληθούμε να καλύψουμε πάλι από την τσέπη μας τις υποτιθέμενες ζημιές, ενώ το ποσοστό μας θα πέσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή θα έχει χαθεί πλέον όλο το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι στα χέρια μας. Μάλιστα. Θα έχει χαθεί, εγώ το πιστεύω ότι θα υπάρξει. Εδώ φαίνεται στο τέλος του άρθρου σου πια τι μας απομένει με αυτά που γεννήκανε. Ναι. Μας μένει ένα πολύ μικρό μέρος.
Δηλαδή οι τράπεζες ουσιαστικά σε μεγάλο ποσοστό κατέχονται από τους ξένους. Κατέχονται από τους ξένους. Όπως έγινε και στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο δεν υπάρχει καμιά κυπριακή τράπεζα, όλες είναι ξένες. Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις τι γίνεται. Λέγανε ότι υπήρχε ένας μύθος που κυκλοφορούσε ότι μην ανησυχείτε, τα λεφτά που έχουμε δώσει διαμέσου του τούχου σου, ας πούμε, θα τα ξαναπάρουμε πίσω. Πώς θα τα ξαναπάρουμε πίσω. Αυτό. Λέγανε πώς θα τα ξαναπάρουμε πίσω. Αφού λέει είμαστε μέτοχοι των τραπεζών, το κράτος είναι μέτοχος των τραπεζών, θα ξανανεύει η αξία τους η χρηματιστηριακή, οπότε θα μπορέσουμε να ξαναπουλήσουμε τις μετοχές που έχουμε πιο ακριβά, οπότε θα καλύψουμε τις ζημιές. Τώρα όμως τι έγινε. Αφού μας έχει μείνει πλέον, όπως γράφω, έχει πέσει το ποσοστό μας, ξέρω εγώ, στο 21% περίπου το ποσοστό που κατέχουμε, τον όσο είχαμε, πρέπει να ανέβουν οι χρηματιστηριακές τιμές σε χιλιαπλάσια επίπεδα. Πολλές φορές πάνω. Που αυτό είναι αδύνατο για να ξαναπάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, μην το περιμένετε. Δεν υπάρχει να γίνει ποτέ. Δηλαδή πρέπει να ανέβουν σε χιλιαπλάσια επίπεδα για να καλύψουμε τις ζημίες. Γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εάν εγώ έχω το 50% των μετοχών ή το 70% και ανέβουν οι τιμές των μετοχών, ναι, τότε ναι, μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, κατέχω το 70% των μετοχών, θα ανέβει η μετοχή, έστω και λίγο, έστω θα, και πάρω. Λίγο θα πάρω. Α, όταν έχεις το 20% των μετοχών, το 1/5 τελικά. Το 1/5 και έχεις υποστεί τέτοιες τραγικές, έχουν φτάσει οι τιμές να αξίζουν μερικά cents. Για φαντάσου με το 20%, με το 20% που κατέχεις εσύ, πόσο πρέπει να ανέβει η τιμή της μετοχής. Για παράδειγμα, όταν εμείς δώσαμε τον παχτολό χρημάτων, ξέρω εγώ, και είχε η μετοχή της Εθνικής στα 4, τόσο η πρώτη, 4 ευρώ έτσι, στα 4, τόσο, 4,28 αν θυμάμαι καλά. 4,29. 4,29 είχε η τιμή της μετοχής και τώρα έχει μερικά cents. Πρόσεξε να δεις τι γινόταν. Είχε 4,29. Εκεί εσύ έδωσες, εμείς δηλαδή το δημόσιο, δώσαμε τον παχτολό χρημάτων, αγοράσαμε με 4,29. Τώρα η τιμή της μετοχής έχει μερικά cents και εμείς δεν έχουμε το 100% που είχαμε τότε ή το 80% που είχαμε τότε, νομίζω είχαμε το 84% στην Εθνική. Ναι. Εμείς τώρα έχουμε το 21% για παράδειγμα του συνόλου τραπεζικού συστήματος. Για φαντάσου λοιπόν πόσο πολλαπλάσια πρέπει να ανέβει για να καλύψει από τα μερικά cents, να καλύψει, πρόσεξε, έχει δύο πράγματα να καλύψει η άνοδος της τιμής. Έχει να καλύψει από τα μερικά cents να φτάσει πάλι στα 4,29, μιλάμε πόσο πρέπει να ανέβει από μερικά cents, είναι, δεν μπορώ να το κάνω τώρα με το μυαλό μου, αλλά 800%. Είναι 800%, αλλά πρόσεξε, δεν είναι το 800%. Θα ανέβαινε 800% για παράδειγμα και θα είχαμε καλύψει τις ζημιές μας αν είχαμε κρατήσει το ποσοστό μας στην Εθνική. Τώρα που το ποσοστό μας είναι το 1/5, πρέπει να ανέβει 800% επί 5 φορές. Δηλαδή πρέπει να ανέβει 4.000% για παράδειγμα περισσότερο. Έτσι, σε εισαγωγικά τα νόημα, είμαι άρρωστος και τους κάνω τους υπολογισμούς με το μυαλό μου. Έτσι, ναι, μην βγει κάποιος και με κατηγορήσει. Απλά θέλω να δώσω κατά προσέγγιση το μέγεθος. Δηλαδή έχει διαλυθεί αυτό. Μήπως δεν είναι αδύνατο. Δηλαδή μην το περιμένετε ούτε σε 1000 χρόνια. Να ανέβουν τόσο πολύ οι τραπεζικές μετοχές και να πάρουμε εμείς τα λεφτά μας πίσω. Είναι αδύνατο αυτό, δεν θα γίνει ποτέ. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε παραδώσει το σύστημα όλο το τραπεζικό. Δεν είναι ότι παραδώσαμε το σύστημα το τραπεζικό. Εγώ ρωτάω το εξής. Γιατί δεν έγινε. Θέλαμε να κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες. Μάλιστα. Γιατί δεν έγινε αυτό που έκανε η Αμερική. Γιατί δεν πήγαμε να κάνουμε copyright αυτό που έκανε η Αμερική. Να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Να έχουμε και εμείς κέρδη για τους φορολογούμενους πολίτες. Γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα. Αφού τα δώσαμε τα λεφτά. Γιατί επελέγει αυτή η μέθοδος. Η πατέντα αυτή. Να μας απαντήσουν. Πρωτότυπη παγκοσμίως πατέντα. Και το ερώτημα είναι, Δημήτρη, εάν γίνει η τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση, που πολύ πιθανό όπως λες να γίνει, πού θα βρεθούν τώρα τα λεφτά για να... Φόρους θα βάλει πιστεύω το κράτος για να καλύψει τα χρήματα. Είναι απλό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, το τραγικό από όλη αυτή την ιστορία, αν μου επιτρέπεις, είναι το εξής, ότι... Εντάξει, χάσαμε αυτά που χάσαμε από τις ανακεφαλαιοποιήσεις, που δεν είναι καθόλου εντάξει, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού και τελικά μου φαίνεται ότι είναι αυτό που το έχω ακούσει να το λέει πολλές φορές ο Δημήτρης ο Καζάκης, νομίζω το έχεις πει και εσύ, αν θυμάμαι καλά, σε μια εκπομπή σου. Μυθριδατισμός, έτσι. Έχουμε μάθει να μην μας ενοχλεί τίποτα. Έχουμε μάθει να τα βλέπουμε όλα φυσιολογικά. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Λες και δεν είμαστε εμείς αυτοί που στο τέλος τα πληρώνουμε. Από την τσέπη μας βγαίνουν. Από κόψιμο συντάξεων βγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά, από κόψιμο μισθών.
όλα αυτά τα λεφτά τα πληρώνουμε, παιδιά. Μπορεί να μην φαίνονται άμεσα, αλλά τα πληρώνουμε. Φαίνονται τελικά άμεσα, γιατί είναι μέτρα που λαμβάνουμε. Γιατί να διαφορούμε. Αλλά το πιο τραγικό, εκεί που θέλω, αυτό που θέλω να πω, το πιο τραγικό πέρα από όλο αυτό το πράγμα, είναι ότι τα δάνειά μας τελικά, και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το θίξω, άμα μου επιτρέπεις. Τα δάνεια λονών μας, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα, είτε είναι ροζ, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι χρώμα έχουν, βάλτε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς, περάσανε στα ξένα φαντς, έτσι. Και μην ακούω και λένε τώρα ότι διαπραγματεύεται. Μάλιστα το διάβασα λίγο πριν φύγω από το σπίτι. Λέει ότι μάλλον, λέει, οι θεσμοί θα μας κάνουν τη χάρη και θριαμβολογεί η κυβέρνηση, ότι λέει για 24 μήνες ίσως δεχτούν οι θεσμοί να μην πουληθούν τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια σε φαντς. Τι σημαίνει αυτό όμως, για δες το όπως ακριβώς το λένε, ότι μετά τους 24 μήνες θα πουληθούν. Αυτό λένε. Δηλαδή, αν σου λένε ότι δέχομαι για 24 μήνες, αλλά από εκεί και πέρα δεν δέχομαι κάτι άλλο, σημαίνει και ότι. Ίσως πουληθούν και πιο φτηνά. Ίσως πουληθούν και. Σίγουρα θα πουληθούν πιο φτηνά. Λόγω αλλά και αυτό τι σημαίνει, ότι έχεις δεχτεί ήδη ότι το έχεις αποφασίσει σαν κυβέρνηση, σαν αριστερή κυβέρνηση, ότι ξέρεις κάτι. Για 24 μήνες είναι η παράταση που σας δίνω. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι θα σε σκοτώσω σήμερα, θα σε σκοτώσω σε λίγο, σε λίγους μήνες. Έχεις πάρει μια παράταση λίγους μήνες. Άρα έχεις αποδεχτεί ότι τελικά θα τα πουλήσεις, έτσι. Μάλιστα. Και υπάρχει ήδη έτοιμη η νομολογία, έχει περάσει από το 2013. Μην ακούω τώρα ότι το συζητάνε τώρα και πρέπει να περάσουν οι δικοί νόμοι. Λέγεται μεταφορά απαιτήσεων, λέγεται τιτλοποίηση δανείων. Αυτά υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία μας, έτσι, από το 2013. Δεν είναι τωρινά δηλαδή, δεν περιμένουμε κάποιο νόμο καινούριο να περάσει. Το θέμα όμως που με ενοχλεί, ξέρεις κάτι, και τελικά είναι ότι ο κόσμος, δεν ξέρω αν αδιαφορεί, αν δεν, ακόμα δεν έχει τη γνώση, δεν έχει την πληροφόρηση, δεν ξέρω τι. Βρέθηκα σε κάτι γενέθλια πριν κάνα δύο εβδομάδες. Πέσαν όλοι γύρω μου να μου κάνουν ερωτήσεις, όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο, αλλά έβγαλα δύο συμπεράσματα. Το ένα συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος έχει άγνοια και δεν, ίσως να μην ενδιαφέρεται κιόλας πολύ, ενώ είναι θέματα που θα μας θίγουν όλους. Και το δεύτερο συμπέρασμα που έβγαλα είναι τελικά ότι οι δικοί μας, οι επαμύτες μας, είναι πιο καλά ενημερωμένοι. Και θέλω να το πω αυτό, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει άρνεια. Για παράδειγμα, μου κάνανε ερωτήσεις του τύπου, καλά, και τι θα τα κάνουν τα fans, τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων. Τόσα πολλά σπίτια, τι θα τα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να τα πουλήσουν. Και θέλω να μου επιτρέψει να απαντήσω σε αυτό. Έχω απαντήσει σε πολλές συνεντεύξεις μου, αλλά το έχω γράψει κιόλας νομίζω κάπου. Θέλω να το απαντήσω όμως μια ακόμα φορά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια εκεί πέρα έξω. Τα fans, να είστε σίγουροι ότι θα βρουν τον τρόπο να κερδοσκοπήσουν από τα κόκκινα δάνεια. Και πώς θα κερδοσκοπήσουν, με τους εξής τρόπους. Πρώτον, αγοράζουν στο 10%, αυτό λέει η διεθνής πρακτική, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα της Deloitte που έχει κάνει σε πραγματικές συνθήκες σε άλλες χώρες που υπήρχαν κόκκινα δάνεια, από Τσεχία, από Σλοβακία, από Πορτογαλία, από Ισπανία. Και βλέπουν ότι τα funds, τα κοράκια δηλαδή, αγοράζουν συνήθως το 10% της ονομαστικής αξίας. Αυτό τι σημαίνει? Ένα σπίτι, ένα δάνειο για παράδειγμα, που έχει ονομαστική αξία 200.000 ευρώ και καλύπτεται με υποθήκη από ένα σπίτι αντίστοιχης αξίας, έτσι, αξίας 200.000 ευρώ, το fund θα την αγοράσει για 20.000 ευρώ. Για 20.000 ευρώ. Έχετε την εντύπωση ότι θα δυσκολευτεί ακόμα και σε τώρα στην αγορά μας που βρίσκεται, έτσι, στο χαμηλότερο σημείο εκτιματομεσητική αγορά, έτσι, στο χαμηλότερο σημείο της. Όταν το αγοράσει ένα σπίτι 200.000 ευρώ, το αγοράσει για 20.000 ευρώ, θα δυσκολευτεί να το πουλήσει 40.000 ευρώ και να κερδίσει 100%. Δεν θα δυσκολευτεί καθόλου. Άρα ο ένας ο τρόπος είναι αυτός. Θα τα πουλήσουν και θα κερδίσουν και πολλά λεφτά μάλιστα. Ο δεύτερος ο τρόπος ποιος είναι? Τα funds έχουν ορίζοντα πενταετία με εξαετία. Έτσι δουλεύουν τα funds. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα βιαστούν. Όταν έχει ο άλλος ορίζοντας πενταετία, εξαετία, δεν θα βιαστεί να πιάσει την τιμή. Έτσι. Ποια τιμή? Το 40.000 ευρώ, έτσι. Θα περιμένει να τα πιάσει και θα πιάσει πολύ περισσότερα. Θα πιάσει 50, θα πιάσει 60, θα πιάσει 80. Αν πιάσει 80, έχει κερδίσει πολλαπλάσια λεφτά. Έτσι. Το 100% είναι να την πουλήσει 40.000 ευρώ. Έτσι. Αν την πουλήσει 80, έχει κερδίσει αστρονομικά νούμερα. Άρα έχει την πολυτέλεια να περιμένει 5-6 χρόνια. Τι θα κάνει σε αυτά τα 5-6 χρόνια? Θα νοικιάσει το ακίνητο. Όταν νοικιάσει το ακίνητο, θα έχει μια απόδοση της τάξης του 10%. Άρα ο δεύτερος ο τρόπος είναι αυτός. 10% απόδοση στην πενταετία-εξαετία είναι άλλο ένα 60-70% από εκεί.
δείτε κέρδη, μιλάμε για αστρονομικά κέρδη. Έτσι, ο τρίτος τρόπος που κερδίζουν ποιος είναι? Ο τρίτος τρόπος που κερδίζουν είναι ο εξής. Αν τελικά δεν καταφέρουν να πουλήσουν το ακίνητο, αν τελικά δεν καταφέρουν να νοικιάσουν τα ακίνητα, ο τρίτος τρόπος είναι ο εξής. Θα πάρουν λοιπόν τις λεγόμενες επενδύσεις, τα βλέπουμε όλοι από ΜΚΟ, από προγράμματα ΕΣΠΑ, δηλαδή βλέπουμε ήδη τους πρόσφυγες που έρχονται, που θέλουν κάπου να μείνουν. Αυτά ήδη γίνανε, έτσι. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, όποιος ενδιαφέρεται μπει να το ψάξει, ήδη σε περιοχή εδώ γειτονική μας, στο σταθμό κοντά που εκπέμπουμε. Νοικιαστήκανε τα πρώτα σπίτια, έτσι, και πήραν επιδοτήσεις για αυτά. Άρα θα εκμεταλλευτούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα φαντς, θα πάρουν επιδοτήσεις, θα βάλουν μέσα πρόσφυγες, θα νοικιάσουν τα διαμερίσματα. Εάν πούμε τώρα ότι θα τους μείνει παρόλα αυτά, δείτε πόσους τρόπους σας έχω πει μέχρι στιγμής. Εάν πούμε ότι παρόλα αυτά τώρα μένουν και κάποια σπίτια, κάποια κόκκινα δάνεια, κάποια που αντιστοιχούν σε κόκκινα δάνεια που αντιστοιχούν σε σπίτια, έτσι. Τους μείνουν απόλυτα, τους μείνουν ανίκιαστα, δεν θα μπορέσουν να πάρουν επιδοτήσεις για αυτά. Τι θα τα κάνουν αυτά? Αυτά θα τα κάνουν ομόλογα. Θα συγκεντρώσουν όλα αυτά τα σπίτια λοιπόν και θα τα κάνουν πακέτα ομολόγων. Τα ομόλογα τι θα τα κάνουν? Τα ομόλογα θα τα πουλήσουν στις ξένες αγορές. Και τι θα πούνε? Θα βάλουν λοιπόν ένα ωραίο επιτόκιο απάνω, τη τάξη, δεν ξέρω εγώ, του 6, του 7%, και θα πούνε: ελάτε εδώ, υποψήφιοι επενδυτές, αγοράστε ομόλογα που από πίσω καλύπτονται ακίνητα. Οι επενδυτές λοιπόν αυτοί τι θα πούνε? Θα πούνε: ναι, ωραία, υπάρχει κάλυψη των ακινήτων. Οκ, okay, αλλά ξέρεις κάτι, τα δάνεια αυτά είναι κόκκινα. Άρα, τι σημαίνει κόκκινα δάνεια? Είναι πολύ πιθανό να μην εξυπηρετηθούν. Η απάντηση του funds θα είναι η εξής. Ναι, υπάρχει η πιθανότητα να μην εξυπηρετηθούν τα δάνεια αυτά, αλλά προσέχτε, τα ακίνητα υπάρχουν, είναι χειροπιαστά που έχουν μπει υποθήκη. Μπορείς να τα βγάλεις ανά πάσα στιγμή στον πληστηριασμό και να τα πουλήσεις. Και τι άλλο θα κάνουν τα funds? Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα ομόλογα, τα funds, για να τα κάνουν ελκυστικά προς τους ξένους επενδυτές και να τα πουλήσουν στις ξένες χρηματαγορές, θα βάλουν μέσα σε αυτά τα ομόλογα και πράσινα δάνεια. Γι' αυτό επιτρέπεται και η πώληση των πράσινων δανείων. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Θα φτιαχτεί ένα ομόλογο που θα έχει κόκκινα δάνεια, αλλά θα έχει πακέτο μαζί και πράσινα δάνεια. Και τότε θα πει το funds στους διεθνείς επενδυτές: ξέρετε κάτι, ναι, μεν περιέχει κόκκινα δάνεια το ομόλογο που σας δίνω προς πώληση, αλλά να θυμάστε ότι υπάρχουν εγγυήσεις με τα ακίνητα και έξτρα μπόνους, πράσινα δάνεια, δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά, άρα από εκεί θα τα πάρετε τα λεφτά σας. Και έτσι λοιπόν τα φαντ θα κερδοσκοπήσουν και με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να το μάθουν αυτό καλά όλοι οι επαμήτες, να το διαδώσουν παντού τον τρόπο, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά και το βλέπω πάρα πολύ και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα προχωρήσουν τα πράγματα και θα σταματήσουν, γιατί απλούστατα τα φαντς δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν. Σας πληροφορώ τόσα ακίνητα, σας πληροφορώ ότι ξέρουν πολύ καλά τι θα τα κάνουν, έχουν ήδη έτοιμα τα business plan και ξέρουν τι θα τα κάνουν και να είσαι σίγουρο ότι θα προχωρήσει και να είσαι σίγουρο ότι θα βγάλουν και πάρα πολλά κέρδη. Μάλιστα, εδώ θέλω να πω και το εξής, τραγικό. Πέρασε τώρα μέσα σε αυτό το νόμο, τον τελευταίο, και ο τρόπος με τον οποίο θα δανειοδοτούνται τα funds από τις ελληνικές τράπεζες. Πρόσεξε εδώ τώρα εσύ που καταλαβαίνεις πέντε πράγματα παραπάνω. Πέρασε ο τρόπος με τον οποίο θα δανειοδοτούνται τα funds από τις ελληνικές τράπεζες για να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Πρόσεξε να δεις αυτό τι σημαίνει τώρα. Δηλαδή με δικά μας λεφτά, με δικό μας πλούτο, θα τους δώσουμε δάνεια στα funds, δεν θα χρησιμοποιήσουν καν δικά τους λεφτά για να έρθουν και να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια τα δικά μας. Πώς προέκυψαν τα κόκκινα δάνεια τα δικά μας? Επειδή σώσαμε τις χρεοκοπημένες τράπεζες. Μας κόψανε εμάς το μισθό δηλαδή και τη σύνταξη για να σώσουμε τη χρεοκοπημένη τράπεζα, και έρχεται τώρα η τράπεζα να δανείσει αυτό που θα μου πάρει το σπίτι. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και δεύτερη παράμετρος πάνω σε αυτό. Λεφτά είναι δηλαδή που μας πήραν τις τράπεζες, τώρα μας παίρνουν και την ακίνητη περιουσία μας. Με τα δικά μας τα λεφτά. Μας παίρνουν την πατρίδα με δικά μας λεφτά. Με δικά μας λεφτά. Το δεύτερο, ποιο είναι η δεύτερη παράμετρος? Ότι αν τυχόν, που είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, αυτή η μπίζνα για κάποια funds δεν θα πάει καλά, αφόσον έχει δανειοδοτηθεί το funds από την τράπεζα, το fund από την τράπεζα, τι πειράζει το fund να κλείσει την εταιρεία και να φορτώσει τη ζημιά στην τράπεζα? Μάλιστα. Πτώχευση, ας πούμε. Πτώχευση. Έκλεισα. Δεν πήγε καλά το business plan, έκλεισα. Το δάνειο που έχω πάρει από την τράπεζα δεν μπορώ να το εξυπηρετήσω. Τα δάνεια αυτά που δεν θα εξυπηρετηθούν, ποιος θα τα πληρώσει, ξέρεις? Πάλι εμείς. Ο ελληνικός λαός. Θα μου επιτρέψεις εδώ, Δημήτρη, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, να πω δύο λόγια άμυνας σε αυτά τα funds
των ανθρώπων που έχουν αντίκρισμα ακίνητα στα δάνεια που έκαναν. Είναι κάτι που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, ήταν μια ιδέα ενός πρώην καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Οικονομικού του Λονδίνου και η ιδέα είναι η εξής. Όλοι εσείς που έχετε ακίνητα, που κινδυνεύετε να τα χάσετε εξαιτίας του κόκκινου δανείου σας, φροντίστε να τα ενοικιάσετε ή δυνατόν για 20 χρόνια ή και παραπάνω με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή αν εσείς ένα μεγάλο διαμέρισμα, ας πούμε 5 δωματίων, το νοικιάσατε σε κάποιον συγγενή σας με 20 ευρώ το μήνα και για 20 χρόνια, εδώ το φαν θα το σκεφτεί εάν το μόνο κέρδος που θα έχει θα είναι αυτά τα 20 ευρώ το μήνα από αυτό το τεράστιο το πεντάρι διαμέρισμα και πιθανόν να μην έρθει να αγοράσει το δικό σας δάνειο, διότι για 20 χρόνια το εισόδημά του θα είναι πολύ πολύ χαμηλό. Ένας τρόπος είναι αυτός. Υπάρχει και δεύτερος ομαδικής φύσεως τρόπος, να ενωθείτε εσείς οι ιδιοκτήτες, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, και μπορείτε περισσότερες πληροφορίες να έρθετε να πάρετε εδώ από τα γραφεία του ΕΠΑΜ. Θα έχετε ένα σύμβουλο άνθρωπο ο οποίος αποτελεί πρόεδρο των συνεταιριστικών τραπεζών. Ενωθείτε τις περιουσίες της σας, ενώστε τις. Δημιουργήστε έτσι ένα κεφάλαιο με μια μικρή εισφορά όλοι σας, το οποίο θα πηγαίνει αυτό το συγκρότημα που θα φτιάξετε, αυτό τον οικονομικό πιστωτικό φορέα, θα πηγαίνει και θα χτυπάει αυτά τα ακίνητα σε μια τιμή λίγο παραπάνω από ό,τι θα τη χτυπάνε τα ξένα φαν. Έτσι θα τα παίρνετε, θα τα επιστρέφετε στους ιδιοκτήτες και απλώς οι ιδιοκτήτες θα σας πληρώνουν τα έξοδά σας σε αυτή τη διαδικασία. Ενωνόμαστε λοιπόν, δημιουργούμε ένα πιστωτικό φορέα και μαχόμεθα πηγαίνουμε και χτυπάμε και παίρνουμε. Μια σύντομη ανακοίνωση πριν πάμε, αγαπητέ φίλε, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ο φίλος ο Νίκος που μας πήρε τηλέφωνο για το βιβλίο που αναφέραμε χτες, ο τίτλος αυτού του βιβλίου που δείχνει πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ακριβής τίτλος του είναι «Οι ναζιστικές καταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών». Βασικός συγγραφέας είναι ο Δόκτωρ Ματθίας Ροθ. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε κατά κάποιο τρόπο τη σημερινή κυταρική ιατρική, που με τα φάρμακά του θωρακίζονται πολλοί άνθρωποι από καρδιακά επεισόδια και από εγκεφαλικά επεισόδια. Ξαναλέω τον τίτλο, «Οι ναζιστικές καταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών». Σας δώσαμε αρκετές πληροφορίες για να δείτε τι κλεψιά υπάρχει από τους ξένους και από αυτούς που λέγονται θεσμοί και παλιότερα λεγόταν τρόικα, τι κλεψιά έχει γίνει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ο πλούτος του Έλληνα, ο πλούτος του ελληνικού λαού δόθηκε στους ξένους. Και σε ρωτώ, Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση, όπως λέγαμε προηγουμένως, να μας έρθει και μια τέταρτη ανακεφαλίωση, δηλαδή μια τέταρτη φορά κλεψιάς? Πώς μπορούμε να την ανατρέψουμε? Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να την ανατρέψουμε, ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε να ζούμε αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε όλοι μας, είναι να αφυπνιστούμε, να στηρίξουμε δυνάμεις αντιμνημονιακές, και εγώ θα μιλήσω για το ΕΠΑΜ, γιατί να μην το πω, δεν μπορώ να το καταλάβω, εγώ θα το πω. Να σταματήσουμε ρε παιδιά να ψηφίζουμε τους ίδιους πια. Δηλαδή βλέπω τις δημοσκοπήσεις τώρα και έχει προβάδισμα ο Κούλης με το καλό βιογραφικό. Μα συγγνώμη, δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό αυτός ο άνθρωπος από τους προηγούμενους? Και δεν προκαταλαμβάνω. Είναι από χρόνια μνημονιακός αυτός. Ναι, δηλαδή είναι από χρόνια μνημονιακός. Μην περιμένουμε να δούμε άλλες λύσεις ψηφίζοντας, για να έχουμε άλλα αποτελέσματα ψηφίζοντας τους ίδιους ανθρώπους που ψηφίζουμε. Εμείς εδώ στο ΕΠΑΜ το λέμε και το φωνάζουμε. Είμαστε εναντίον των μνημονίων. Τα σταματάμε. Έχουμε πει τον τρόπο. Μπορούμε να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας οι άνθρωποι να δουν το πρόγραμμά μας, να δουν τα πάντα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Αν συνεχίζουμε να ψηφίζουμε τους ίδιους και απλά αλλάζουμε τα ονόματα, φεύγει ο Κούλης, έρχεται ο Βαγγέλης, φεύγει ο Βαγγέλης, έρχεται ο Αντώνης, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, αλλά τελικά γύρω-γύρω εδώ και 40 χρόνια γυρνάμε συνέχεια από τα ίδια και ψηφίζουμε μία από τα ίδια, τότε με συγχωρείτε πολύ, φταίμε κι εμείς.
Άρα ο λαός πρέπει να πάρει το λόγο. Ίδιοι. Ο λαός επιτέλους πρέπει να πάρει το λόγο. Εμείς σαν επιστήμονες, και εγώ και ο Δημήτρης ο Καζάκης και άλλοι επιστήμονες, τους δείχνουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνουν τα πράγματα. Δεν είναι ο μοναδικός τρόπος αυτός για να ανακεφαλαιοποιήσεις, για παράδειγμα. Αν μιλάμε για την ανακεφαλαιοποίηση, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει μια οικονομία και ο μόνος τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει είναι να φτωχαίνουν οι πολλοί και να γίνονται πιο πλούσιοι οι λίγοι. Μπορεί να λειτουργήσει και μια οικονομία τελείως διαφορετικά. Να το πούμε αυτό. Μόνο έτσι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, πιστεύω. Δεν μπορεί να αλλάξει κάπως αλλιώς. Έχουμε φτάσει και πλέον πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουμε φτάσει όχι στο παρά ένα, στο και πέντε είμαστε. Θα αρχίζουν να μας παίρνουν τα σπίτια μας. Με ένα συμβόλαιο πήρανε στην Ισπανία 10.000 ακίνητα. Με ένα άλλο συμβόλαιο το ίδιο πήρανε 14.000 ακίνητα σε χώρες, μιλάμε, σας μιλάω σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Σας μιλάω κάπου στην Ουγκάντα. Μάλιστα. Να μην μας νοιάζει. Φίλες και φίλοι μας, σας δώσαμε μία εικόνα για την τεράστια κλειψιά που έγινε μέσα στο τραπεζικό σύστημα υπέρ των ξένων. Και μας πρότεινε και ο Δημήτρης τώρα μόλις το είπε ένα τρόπο να αποφύγουμε ένα τέταρτο. Είναι να στηρίξουμε τις αντιμνημονιακές δυνάμεις για να δούμε μια άσπρη μέρα. Επίσης σας υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτή την περιβόητη αξιολόγηση που σέρνεται τώρα μήνες και ενδεχομένως να σέρνεται και άλλο χρονικό διάστημα. Ποιοι είναι οι λόγοι που καθυστερεί, τι αποτελέσματα θα έχει και η σχέση της με αυτές τις ανακεφαλαιοποιήσεις θα είναι το θέμα μιας άλλης εκπομπής που πιστεύω θα κάνουμε σε λίγες μέρες πάλι με τον Δημήτρη. Μου επιτρέπεις να πω και εγώ κάτι σε αυτό, γιατί δέχομαι πολλές ερωτήσεις από φίλους, συναγωνιστές, ανθρώπους που στηρίζουν το ΕΠΑΜ, αλλά και απλό κόσμο. Δέχομαι πολλές ερωτήσεις. Θέλω να πω το εξής. Σημειώνω τις ερωτήσεις σας, τις αρχιοθετώ και θα τις απαντήσω είτε από άρθρα μου είτε μέσα από εδώ από τις εκπομπές που θα κάνουμε. Είναι όλες πολύ όμορφες. Να ξέρω ότι θα τις απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντάω στον καθένα ξεχωριστά. Ένα που ήθελα να πω είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπεις, γιατί υπάρχει και μια δυσάρεστη είδηση, να δώσω τα συλληπιτήριά μου σε ένα συναγωνιστή μας, μάλιστα ένα από τους ανθρώπους που με υποδέχτηκαν στην Κρήτη που κατέβηκα πολύ θερμά, ο οποίος πέθανε η μητέρα του. Να πω λοιπόν στο φίλο και συναγωνιστή τον Καπνάκη τα θερμά μου συλληπιτήρια. Και από εμάς αυτό. Είναι συναγωνιστής μας. Ζωή σε αυτόν και καλοί αγώνες. Και καλοί αγώνες, ναι. Φίλες και φίλοι μας, κλείνουμε την εκπομπή μας. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.